είναι ένα μαγικό παραμύθι, γραμμένο για μικρούς και μεγάλους. Είναι ένα παραμύθι διαχρονικό, αφού εδώ και 54 χρόνια αφήνει άφωνους από συγκίνηση όσους το διαβάζουν. Ένας πιλότος που κουρασμένος από τις σχέσεις του με τους ανθρώπους, ζει αποτελεσμένος από αυτούς. Σε μια από τις πτήσεις το αναγκάζεται να προσγειωθεί στην έρημο της Σαχάρα, γιατί το αεροπλάνο του παθαίνει βλάβη. Βρίσκεται στη μέση του πουθενά, με προμήθειες νερού, ίσα-ίσα για 8 μέρες. Όπως μονάχα τα παιδιά μπορούν να είναι. Λίγη μπροστά στα μάτια του πιλότου έγινε επιπολαιότητα την υπεροψία, το δείξα για λεφτά, για εξουσία, για μιζέρια των ανθρώπων. Κάθε συζήτηση του μικρού πρίγκιπα με τα λουλούδια, με την αλεπούμε το φίδι, είναι ένα μάθημα ζωής, μία συνεχής αναζήτηση για την αλήθεια. Σε κάτι άλλο. Ο μικρός πρίγκιπας φεύγει. Επιστρέφει στον πλανήτη του, ανάλαφρα και θόρυβα, όπως ήρθε. Φύγει όμως, κάνει ένα δώρο στο φίλο του. Του χαρίζει το γέλιο των αστεριών. Τη γνώση πως τα αστέρια, για αυτούς που ξέρουν να τα κοιτάζουν, είναι μηνύματα αγάπης, αισιοδοξίας και ομορφιάς. Έδειξα το αριστούργημά μου στους μεγάλους και τους ρώτησα άμα τους τρόμαζε. Μου απάντησα, μα γιατί να μας τρομάζει ένα καπέλο. Το σχέδιό μου όμως δεν έδειχνε ένα καπέλο. Έδειχνε ένα βόα που χώνευε έναν ελέφαντο. Οι μεγάλοι με συμβούλεψαν να παρατήσω τα σχέδια με τους βόες και έτσι έμαθα να οδηγώ αεροπλάνα. Οι μεγάλοι δεν καταλαβαίνουν ποτέ τίποτα από μόνοι τους. Και είναι κουραστικό για τα παιδιά να ξανά και ξανά. Έτσι έζησα μόνος, χωρίς κανέναν να μπορώ να μιλήσω για την αλήθεια. Μέχρι που έπαθα μια βλάβη στη Σαχάρα πριν από 6 χρόνια. Ετοιμαζόμουν να κάνω μια δύσκολη επισκευή. Ήταν για μένα ζήτημα ζωής και θανάτου. Είχα νερό το πολύ για 8 μέρες. Φαντάζεστε λοιπόν την έκπληξή μου όταν με ξύπνησε μια περίεργη φωνούλα. Σας παρακαλώ, ζωγράφισε με ένα αρνί. Τι? Ζωγράφισε με ένα αρνί. Μα τι γυρεύεις εδώ? Σας παρακαλώ, ζωγράφισε με ένα αρνί. Μα δεν ξέρω να ζωγραφίζω. Δεν πειράζει, ζωγράφισε με ένα αρνί. Όχι, όχι έναν ελέφαντα μέσα σε έναν βόα. Ένας βόας είναι πολύ επικίνδυνος. Και ένας ελέφαντας πιάνει πολύ χώρο. Ο τόπος όπου μένω είναι πολύ μικρός. Αυτό είναι κιόλας άρρωστο. Θέλω ένα αρνί που να είναι πολύ υγιές. Αυτό δεν είναι αρνί, είναι κρυάρι. Έχει κέρατα. Αυτό είναι κιόλας πολύ γέρικο. Θέλω ένα αρνί που να ζήσει πολλά χρόνια. Αυτό είναι το κασόλι. Το αρνί που θες είναι μέσα. Αυτό ακριβώς ήθελα. Λες να χρειάζεται πολύ χορτάρι. Μα γιατί? Να, γιατί ο τόπος όπου μένω είναι πολύ μικρός. Θα του φτάσει σίγουρα. Τι είναι αυτό το πράγμα? Δεν είναι πράγμα. Πετάει. Είναι ένα αεροπλάνο. Ώστε έπεσες από τον ουρανό. Ναι. Από ποιον πλανήτη? Δηλαδή εσύ έρχες από έναν άλλο πλανήτη. Με αυτό το πράγμα δεν γίνεται να έρθεις και από μακριά. Ανθρωπάκο μου, από πού είσαι, πού θα πας τα αρνί? Το καλό με το κασόνι είναι πως τη νύχτα θα το χρησιμεύει για σπίτι. Δεν έχει σημασία, ο τόπος όπου μένω είναι πολύ μικρός. Ο πλανήτης από που ερχόταν δεν ήταν μεγαλύτερος από σπίτι. Ήταν ο αστεροειδής V612. Στους μεγάλους άρεσουν τα νούμερα. Όταν τους μιλάς για ένα καινούριο φίλο, δεν ρωτάνε ποτέ τα ουσιώδη. Δεν ρωτάνε ποτέ πόσα αδερφιά έχει, ποια είναι τα αγαπημένα του παιχνίδια. Ρωτάνε μόνο τι ηλικία έχει, πόσο ύψος έχει, πόσα λεφτά βγάζει ο πατέρας του.
τότε νιώθουν πως τον γνωρίζουν πραγματικά. Έτσι είναι αυτοί. Μην τους κρατάτε κακία. Τα παιδιά πρέπει να είναι υπηκοί με τους μεγάλους. Πάνε κιόλα 6 χρόνια που ο φίλος μου έφυγε με το αρνίκι. Είναι λυπηρό να ξεχνάς ένα φίλο. Δεν τυχαίνει σε όλους να έχουν ένα φίλο. Και έπειτα μπορεί να καταντήσω κι εγώ σαν τους μεγάλους που ασχολούνται μόνο με τα νούμερα. Άμα το αρνί τρώει τα δεντράκια, τρώει και τα λουλούδια. Ναι, το αρνί τρώει οτιδήποτε βρει μπροστά του. Ακόμα και τα λουλούδια που έχουν αγκάθια. Ναι, μέχρι και τα λουλούδια που έχουν αγκάθια. Και τα αγκάθια σε τι χρησιμεύουν? Τα αγκάθια δεν χρησιμεύουν σε τίποτα. Είναι σχέδια κακία εκ μέρους των λουλουδιών. Δεν σε πιστεύω. Τα λουλούδια είναι αδύναμα. Είναι αθώα. Προσπαθούν με τα δικά τους μέσα να αισθανθούν ασφαλείς. Θεωρούν πως με τα αγκάθια είναι τρομερά δυνατά. Δηλαδή εσύ πιστεύεις πως τα λουλούδια... Ουφ, αρκετά! Εγώ ασχολούμαι με σοβαρά πράγματα. Με σοβαρά πράγματα μιλάς όπως μεγάλη. Τα συγχαίρεις όλα, τα μπερδεύεις. Αν κάποιος αγαπάει ένα μοναδικό λουλούδι στα εκατομμύρια δισεκατομμύρια αστέρια, αυτό φτάνει για να είναι ευτυχισμένος όταν τα κοιτάζει. Το λουλούδι μου είναι κάπου εκεί. Αν όμως το αρνί φάει το λουλούδι, τότε γι' αυτόν θα είναι σαν να σβήνουν ξαφνικά όλα τα αστέρια. Ούτε αυτό λοιπόν δεν είναι σημαντικό. Το λουλούδι που αγαπάς δεν κινδυνεύει. Θα φτιάξω ένα φήματρο για το αρνί σου. Τα λουλούδια δεν πρέπει ποτέ να τα σβήνεις. Πρέπει να τα κοιτάζεις, να τα μυρίζεις. Το δικό μου έκανε όλο τον πλανήτη να μας χωμολάει. Όμως δεν μπορούσα να το ευχαριστηθώ. Τότε δεν μπορούσα να καταλάβω. Έπρεπε να το κρίνω από τις πράξεις και όχι από τα λόγια. Με γέμιζε βοδιά, με φώτιζε. Δεν έπρεπε να σηκωθώ να φύγω. Έπρεπε να καταλάβω την τρυφερότητά του πίσω από τις μικροπανελιές του. Όμως τότε ήμουν πολύ μικρός και δεν ήξερα να αγαπάω. Βρισκόταν στην περιοχή των αστεροειδών 325, 326, 327, 328, 329, 330. Στον πρώτο πλανήτη κατοικούσε ένας βασιλιάς. Αφού δεν με έχει ξαναδεί. Πλησίασε να σε δω καλύτερα. Μπορώ να καθίσω? Σε διατάζω να καθίσω. Μεγαλειότατε, ζητώ συγγνώμη που ρωτάω. Σε διατάζω να με ρωτήσεις. Μεγαλειότατε, σε τι βασιλεύετε? Σε όλα. Σε όλα αυτά. Σε όλα αυτά. Και τα αστέρια σας υπακούν. Ασφαλώς. Δεν ανέχομαι στην αρχαία. Σας παρακαλώ, θα ήθελα να δω ένα ηλιοβασίλεμα. Διατάξτε τον ήλιο να βασιλέψει. Πρέπει να απαιτήσω από τον καθένα αυτό που ο καθένας μπορεί να δώσει. Η εξουσία βασίζεται πριν από όλα στη λογική. Μπορώ να απαιτώ και να με υπακούν, γιατί οι διαταγές μου είναι λογικές. Και με το ηλιοβασίλεμα μου τι θα γίνει? Για βασίλεμά σου θα το έχει. Ωστόσο, θα περιμένω σύμφωνα με τη σοφία της διακυβέρνησής μου να είναι ευνοϊκές οι συνθήκες. Και πότε θα γίνει αυτό? Θα γίνει γύρω... Θα γίνει σήμερα το βράδυ, γύρω στις 8 παρά 20. Και θα δεις πόσο με πάνω. Δεν υπάρχει λόγος να μείνω εδώ. Λέω να φύγω. Μη φεύγεις, σε κάνω υπουργό. Τι υπουργό? Υπουργό δικαιοσύνης. Μα δεν υπάρχει κανείς να δικαστεί. Δεν ξέρεις ποτέ. Δεν έχω κάνει ακόμα τον γύρο του βασιλείου. Εγώ όμως κοίταξα. Δεν υπάρχει ψυχή. Τότε θα δικάσεις τον εαυτό σου. Είναι το πιο δύσκολο. Είναι πιο δύσκολο να κρίνεις τον εαυτό σου παρά τους άλλους. Αν καταφέρεις και κρίνεις σωστά τον εαυτό σου,
Θα είσαι στα αλήθεια στο φως. Εγώ μπορώ να κρίνω τον εαυτό μου οπουδήποτε. Δεν χρειάζεται να μένω εδώ. Λέω στα αλήθεια να φύγω. Οι συνθήκες μου φαίνονται δυνακές. Σε κάνω πρέσβη. Τελικά η μεγάλη είναι πολύ περίεργη. Στο δεύτερο πλανήτη κατοικούσε ένας ματαιόδοξος και για τους ματαιόδοξους όλοι οι άνθρωποι γίνουν θαυμαστές. Καλημέρα! Το καπέλο σας μου φαίνεται πολύ περίεργο. Α, το έχω για να χαιρετάω. Για να χαιρετάω. Όταν με χειροκροτούν. Δυστυχώς δεν περνάει ποτέ ψυχία μου. Α, ναι. Αυτό μου φαίνεται η πιο διασκεδαστικό από την επίσκεψη στο βασιλιά. Και για να πέσει το καπέλο, τι πρέπει να κάνω? Για πες μου, να θαυμάζεις τα αλήθεια πολύ. Τι πάει να πει θαυμάζω? Θαυμάζω σημαίνει να με αναγνωρίζεις ότι είμαι ο πιο όμορφος, ο πιο καλοδημένος, ο πιο πλούσιος και ο πιο έξυπνος άνθρωπος στον πλανήτη. Μα στο πλανήτη σου είσαι μόνος. Κάνε μου τη χάρη, θαύμασέ με παρόλα αυτά. Σε θαυμάζω. Τελικά η μεγάλη είναι πάρα πολύ παράξενη. Λίγο πιο δεξιά, λίγο. Πρώτη. Στον επόμενο πλανήτη κατοικούσε ένας μεθύστακας. Αυτή η επίσκεψη ήταν πολύ σύντομη. Ωστόσο, βρίθησε το μικρό πρίγκιπα σε βαθιά μελαγχολία. Τι κάνεις εκεί? Πίνω. Μα γιατί πίνεις? Για να ξεχάσω. Για να ξεχάσεις τι? Τελικά η μεγάλη είναι πάρα πολύ παράξενη. Στον άλλο πλανήτη ήταν ο πλανήτης του επιχειρηματία. Αυτός ο άνθρωπος ήταν τόσο απασχολημένος που όταν έφτασε ο μικρός πρίγκιπας δεν σήκωσε καν το κεφάλι του. Καλημέρα! 2 και 3 κάνει 5. 5 και 7, 12. Μπράβο. 12 και 5, 17, 21, 17 και 5, 22, 22 και 6, 28. Ουφ! Μας κάνει λοιπόν 501.622.703. Εκατομμύρια τι? Εδώ είσαι ακόμα. 501 εκατομμύρια. Δεν θυμάμαι τι. Έχω τόση δουλειά. Δεν ασχολούμαι με τις κλονάρες. Εκατομμύρια τι? Εκατομμύρια καρματάκια. Από αυτά που βλέπεις στον άνθρωπο. Μίγες. Όχι, όχι. Κάτι πραγματάκια πλάνω. Μέλισσες. Όχι, όχι. Κάτι πραγματάκια της αφένια. Μου κάνουν τους κεμπέλους του μυροκολού. Αγώς. Είμαι σοβαρός. Δεν έχω χρόνο για όνειρο πωλήσεις. Α, αστέρια. Ναι, το βρήκες, αστέρια. Και τι θα κάνεις 501 εκατομμύρια αστέρια? 501 εκατομμύρια 622.731. Εγώ είμαι σοβαρός. Είμαι ακριβής. Και τι θα κάνεις αυτά τα αστέρια? Τι θα κάνω? Ναι. Τίποτα, μου ανοίγουν. Σου ανοίγουν τα αστέρια? Ναι. Μα έτυχε να γνωρίσω έναν βασιλιά που... Στους βασιλιάδες δεν ανήκει τίποτα. Βασιλιά του να είσαι κάτι. Είναι πολύ διαφορετικό. Και σε τι σου χρησιμεύεις το να είσαι πλούσιος, το να σου ανοίγουν τα στέλια? Μου χρησιμεύεις το να είμαι πλούσιος. Και σε τι σου χρησιμεύει να είσαι πλούσιος? Να αγοράζω και άλλα στέλια, αν τύχει ποτέ κανείς να βρει. Και τι τα κάνεις? Τα διαχειρίζω. Τα μετράω, τα ξαναμετράω, είμαι δύσκολο. Άκου, εγώ έχω ένα λουλούδι. Μπορώ να το κόψω και να το πάρω μαζί μου. Εσύ όμως δεν μπορείς να κόψεις τα στέλια. Έχω ένα λουλούδι που το ποτίζω κάθε μέρα και τρία ηφαίστεια που τα καθαρίζω δυο φορές την εβδομάδα.
Κοίταζε εσμένα ακόμη. Δεν ξέρεις ποτέ. Για το λουλούδι μου και για τα φεστιά μου. Είμαι ωφέλιμος. Εσύ όμως δεν είσαι ωφέλιμος, αστέρια. Ο πέμπτος πλανήτης ήταν πολύ περίεργος. Ήταν ο πιο μικρός από όλους. Υπήρχε θέση ίσα ίσα για έναν φανοστάτη και έναν φανοναύτη. Αυτός ο άνθρωπος μπορεί να είναι παράλογος. Ωστόσο η δουλειά του έχει κάποιο νόημα. Όταν ανάβει το φανοναύτη, είναι σαν να δίνει ζωή σε ένα λουλούδι ή σε ένα αστέρι. Και όταν το σβήνει, είναι σαν να αποκοιμήσει το λουλούδι το αστέρι. Καλημέρα! Γιατί μόλις έζησες το φανοστάτη σου? Έτσι λέει ο κανονισμός. Καλημέρα! Τι πάει να πει κανονισμός? Ότι πρέπει να σβήνω το φανοστάτη. Καλησπέρα! Μα γιατί τον ξανάναψες? Έτσι λέει ο κανονισμός. Α, δεν καταλαβαίνω! Δεν χρειάζεται να καταλάβεις. Ο κανονισμός είναι κανονισμός. Το επάγγελμά μου είναι φοβερό. Κάποτε είχε νόημα. Έσβηνα το πρωί και άναβα το βράδυ. Α, ξέρω έναν τρόπο που μπορείς να ξεκουράζεσαι όποτε θέλεις. Αυτό που μου αρέσει στη ζωή είναι ο ήχος. Είσαι άτυχος. Είναι ο μόνος που δεν μου φάνηκε γελίος. Ίσως γιατί δεν ασχολείται μόνο με τον εαυτό του. Όμως ο πλανήτης του ήταν πολύ μικρός και δεν χωράγανε δύο. Ήταν 10 φορές μεγαλύτερος. Τον κατοικούσε ένας κύριος γέρος που έγραφε τεράστια βιβλία. Α, είδες, ένας εξερευνητής. Από πού έρχεσαι? Τι είναι αυτό το χοντρό βιβλίο? Είμαι γεωγράφος. Τι πάει να πει γεωγράφος? Γεωγράφος είναι ένας αφός. Επιτέλους, ένα πραγματικό επάγγελμα! Ο πλανήτης σας είναι όμορφος. Έχει ωκεανούς. Δεν μπορώ να το ξέρω. Α, και βουνά. Δεν μπορώ να το ξέρω. Και πόλεις και ποταμοί και ερήμους. Ούτε αυτό μπορώ να το ξέρω. Μα αφού είσαστε γεωγράφος. Ακριβώς, αλλά δεν είμαι εξερευνητής. Δεν έχω ούτε ένα εξερευνητή. Μα εσύ έρχεσαι από μακριά. Είσαι εξερευνητής. Μπορείς να μου περιγράψεις τον πλανήτη σου? Ω, εκεί που μένω δεν έχει πολύ ενδιαφέρον. Έχω ένα λουλούδι. Έχω και τρία ηφαίστεια. Έχω τρία ηφαίστεια και ένα λουλούδι. Δεν σε μοιάζουν τα λουλούδια. Μα γιατί, αυτό είναι το πιο όμορφο. Γιατί τα λουλούδια είναι εφήμερο. Τι πάει να πει εφήμερο? Εφήμερο πάει να πει που κινδυνεύει να χαθεί γρήγορα. Το λουλούδι μου κινδυνεύει να χαθεί γρήγορα. Βέβαια. Το λουλούδι μου κινδυνεύει να χαθεί γρήγορα και έχει 4 τυποτένια καθάκια για να προστατεύεται από το λουλούδι. Περίπου 2 δισεκατομμύρια μεγάλη.
Ο μικρός πρίγκιπας λοιπόν, μόλις πάτησε στη γη, απόρρισε πολύ που δεν έβλεπε κανένα. Καληνύχτα, σε ποιον πλανήτη έχω πέσει? Στη γη, στην Αφρική. Α, και δεν υπάρχει κανείς πάνω στη γη? Αναρωτιέμαι αν κάποια μέρα φωτίζονταν όλα τα αστέρια, ώστε να μπορέσει ο καθένας να βρει το δικό του. Κοίταξε την πλανήτη μου. Είναι πολύ, είναι τόσο μακριά. Α, σε έχω στεναχώρια με ένα λουλούδι. Πολλοί άνθρωποι. Νιώθει κανείς λίγο μόνο στην έρημο. Και με τους ανθρώπους νιώθεις μόνο. Σε περίεργο ζώο. Λιγνό σαν δάχτυλο. Όμως πιο δυνατό είναι από το δάχτυλο ενός βασιλιά. Δεν είσαι εδώ και τόσο δυνατό. Δεν είσαι ούτε πόδια για να ταξιδέψεις. Μπορώ να σε πάω πιο μακριά από οποιοδήποτε καράβι. Όποιον αγγίζω, το στέλνω πίσω στη γη από όπου βγήκε. Όμως εσύ είσαι αγνός. Πήγες από έναν άλλον πλανήτη. Σε λυπάμαι τόσο αγνό πάνω σε αυτή την πλανητέλη. Αν ποτέ να σταγίσεις το πλανήτη σου, μπορώ να σε βοηθήσω, μπορώ. Ω, εντάξει, κατάλαβα. Όμως γιατί μιλάς πάντα με γρήγορα. Ο πρίγκιπας, αφού περπάτησε πολύ μέσα από την άμμο, τα βράχια και τα χιόνια, βρήκε έναν δρόμο που όλοι οι δρόμοι καταλήγουν στους τρόπους. Καλημέρα! Τι είσαστε? Τριαντάφυλλα. Αχ, και νόμιζα πως ήμουν πλούσιος που είχα ένα μοναδικό τριαντάφυλλο. Και να που έχω ένα κοινό.
Τότε λοιπόν εμφανίστηκε η Αλεπού. Ευχαριστημένος εκεί που βρίσκεται. Μόνο τα παιδιά ξέρουν τι ψάχνουν. Καλημέρα! Τι κάνεις εκεί? Τα κανένα της εκτυπάτες θα δέμα τα πιχείρω. Στέλνω τα τρένα στους μέτρους, θέλουν πω, δεξιά, λίγο τα αριστερά. Πολύ και αστική είναι. Τι γυρεύουν. Ακόμη και ο ίδιος ο δεός του τρένου το ξανάρχονται κιόλας. Όχι, κυνηγάνε τους
πρώτους επιβάτες. Δεν κοιμηθώ τίποτα. Μόνο τα παιδιά ξέρουν τι γυρεύουν. Χάνουν τον χρόνο τους με μια πανίνη κούκλα που αποκτά μεγάλη αξία και όταν τους μπαίνουν, κλαίνε. Οι αναμνήσεις σου είναι πολύ όμορφες. Όμως δεν έχω επισκευάσει ακόμα το αεροπλάνο μου και δεν έχω νερό να πιω. Και θα ήμουν κι εγώ πιο ευτυχισμένος αν μπορούσα να πάω ήσυχα ήσυχα σε μια πηγή. Ο φίλος μου Αλεπού μου είπε. Ανθρωπάκο μου, τι να μας κάνει Αλεπού τώρα. Μα γιατί? Γιατί θα πεθάνουμε από δίψα. Εγώ χαίρομαι που έχω φίλο. Ακόμα και αν πρόκειται να πεθάνω. Είμαι ευχαριστημένος που έχω φίλο μια Αλεπού. Και εγώ διψάω. Ας ψάξουμε για κανένα πηγάδι. Και εσύ διψάς λοιπόν. Το νερό θα κάνει καλό και στην καρδιά. Τα αστέρια είναι όμορφα. Γιατί κάπου μέσα τους βρίσκεται ένα λουλούδι, όπου δεν βλέπουμε. Η έρημος είναι όμορφη. Αυτό που ομορφαίνει την έρημο είναι πως κάπου μέσα της βρίσκεται ένα πηγάδι. Ναι, πρόκειται για το σπίτι, είτε για τα αστέρια, είτε για την έρημο. Αυτά που τα ομορφαίνει μένει αθέατο. Είμαι ευχαριστημένος που συμφωνείς με την Αλεπού μου. Το πιο σημαντικό μένει αόρατο. Ακούς, ξυπνάμε το πηγάδι και μας τραγουδάει. Διψάω για αυτό το νερό, δώσε μου λίγο να πιω. Οι άνθρωποι στον πλανήτη σου φυτεύουν 5.000 τριαντάφυλλα μέσα σε έναν κήπο και δεν βρίσκουν αυτό που γυρεύουν. Δεν το βρίσκω. Όμως μπορούν να το βρουν μέσα σε ένα τριαντάφυλλο ή σε λίγο νερό. Φυσικά. Όμως τα μάτια είναι τυφλά, με την καρδιά πρέπει να ψάχνεις. Ξέρεις... Όταν έπεσα στη γη, αύριο κλείνει χρόνος. Έπεσα κάπου εδώ κοντά. Αχ, φοβάμαι. Έχω το αρνί, έχω και το κασόνι, έχω και το φίμωτο. Ανθρωπάκο, φοβήθηκες.
Απόψε θα φοβηθώ ακόμα περισσότερο. Ανθρωπάκο μου, θέλω να σ' ακούσω πάλι να γελάς. Απόψε, το αστέρι μου θα βρίσκεται ακριβώς από πάνω, από που έπεσα πέρσι. Ανθρωπάκο, πες μου πως ήταν ένα κακό όνειρο αυτή η ιστορία με το φίδι, το αστέρι και το ραντεβού. Ότι είναι σημαντικό, μένει αόρατο. Είναι σαν το λουλούδι. Αν κάποιος αγαπάει ένα λουλούδι, όπου μένει σε ένα αστέρι, νιώθει γλυκά τη νύχτα όταν κοιτάζει στον ουρανό. Όλα τα αστέρια είναι αρθισμένα. Για όλους τους ανθρώπους, τα αστέρια δεν είναι ίδια. Για εκείνους που ταξιδεύουν, τα αστέρια είναι οδηγοί. Για κάποιους άλλους, είναι μικρά φωτάκια. Για εκείνους που είναι σοφοί, είναι προβλήματα. Για τον επιχειρηματία μου, ήταν χρυσάφι. Όμως όλα αυτά τα αστέρια σωπαίνουν. Εσύ θα είσαι τα αστέρια όπου δεν έχει κανείς. Τι θες να πεις? Όταν τη νύχτα θα κοιτάζεις τον ουρανό, αφού εγώ θα μένω σε ένα από αυτά, αφού εγώ θα γελάω σε ένα από αυτά, τότε θα είναι σαν να γελάνε όλα τα αστέρια. Εσύ θα έχεις τα αστέρια όπου ξέρουν να γελάνε. Απόψε ξέρεις, μην έρθεις. Μα γιατί? Θα μοιάζω σαν πεθαμένος, σαν να πονάω. Δεν πρόκειται να σε αφήσω. Στο λέω, θα είναι και το φίδι. Τα φίδια είναι κακά. Μπορεί να σε δαγκώσει. Δεν κάνεις καλά. Θα στεναχωρηθείς. Θα μοιάζω σαν πεθαμένος. Και δεν θα είναι αλήθεια. Ξέρεις, είναι πολύ μακριά. Δεν μπορώ να κουβαλήσω τούτο το κορμί. Είναι πολύ βαρύ. Θα μοιάζει σαν παλιά παρατημένη φλούδα. Και οι παλιές φλούδες δεν προξενούν λύπη. Εκεί είναι. Άσε με να προχωρήσω μόνος μου. Ξέρεις, είναι και το τριαντάφυλλο. Είναι τόσο ανυπεράσπιστο, τόσο αθώο. Έχει 4 τυποτένια αγκαθάκια για να προστατεύεται από τον κόσμο. Να, αυτό είναι όλο. Φάνηκε μόνο μια κίτρινη αστραπή στον αστραγαλό του. Έμεινε μια στιγμή ασάλευτος. Δεν φώναξε. Έπεσε μαλακά, όπως πέφτει ένα δέντρο. Ούτε καν ακούστηκε. Μεγάλο μυστήριο αλήθεια. Τίποτα στο σύμπαν δεν είναι πια το ίδιο. Αν κάπου, άγνωστο, που έναν μη, που δεν γνωρίζουμε, έφαγε ή δεν έφαγε ένα τριαντάφυλλο. Κοιτάξτε τον ουρανό, αναρωτηθείτε το αρνί, έφαγε ναι όχι το τριαντάφυλλο και θα δείτε πως όλα αλλάζουν και κανένας μεγάλος ποτέ δεν θα καταλάβει ποτέ γιατί αυτό έχει τόσο πολύ σημασία.